Κύριε Νικολόπουλε, συμμετέχετε σε πείραμα Χρυσές, στο πείραμα Atlas, το οποίο ασχολείται αρχικά και με τον εντοπισμό και την ανάλυση του λεγόμενου ποζονίου Higgs ή κατά άλλους του λεγόμενου σωματιδίου του Θεού. Θα θέλαμε να μας πείτε από την έρευνα στην οποία συμμετείχατε, τελικά, τι είναι αυτό το ποζόνιο Higgs και κατά πόσο βοηθάει στη συγκρότηση της ύλης την οποία αντιλαμβανόμαστε κοιτώντας γύρω μας. Ναι. Εντάξει, καταρχήν φαντάζομαι έχετε μιλήσει και με άλλους συναδέλφους ενδεχομένως. Ο όρος σωματείου του Θεού, εντάξει. Είναι υπερβολικός, εντάξει. Υπερβολικός. Ναι. Περιγράφει κάτι ενδεχομένως σχετικό, αλλά ήταν πιο πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε ήταν από ένα τίτλο ενός βιβλίου, που τέλος πάντων και κυρίως για, αν θέλετε, διαφημιστικούς λόγους. Δημοσιογραφικά αρέσουν αυτά, ξέρετε. Ναι, ναι, αυτό ήταν ο Λέντερμαν, ο οποίος πρόσφατα απεβίωσε και όλα, είχε γράψει τα τέλη του 80 ένα βιβλίο και το είχε σαν τίτλο, που προσπαθούσε να εκλαϊκεύσει τη σωματιδιακή φυσική. Κοιτάξτε, το σωματίδιο Higgs. Λοιπόν, το σωματίδιο Higgs βασικά, το σημαντικό είναι το τελευταίο σωματίδιο του καθιερωμένου προτύπου, δηλαδή της θεωρίας που έχουμε για να αντιληφθούμε τον κόσμο, στο επίπεδο των σωματιδίων, το οποίο μας έλειπε και το οποίο το ανακαλύψαμε το 2012 τον Ιούλιο στο CERN. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό από την άποψη της σωματιδιακής φυσικής στο καθιερωμένο πρότυπο, γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε έτσι λίγο με μια ευρεία έννοια, ότι είναι αυτό το σωματίδιο που δίνει μάζα στα άλλα σωματίδια. Έτσι. Τεχνικά δεν είναι το ίδιο το σωματίδιο, υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός πίσω από αυτό, αλλά σχηματικά, ας πούμε, το σωματίδιο Higgs και το πεδίο Higgs από το οποίο το σωματίδιο προέρχεται, ουσιαστικά δίνουν μάζα στα άλλα σωματίδια. Ως εκ τούτου, καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα σωματίδια που γνωρίζουμε, τα περισσότερα έχουν μάζα, έτσι. Αρχικά το σωματίδιο Higgs και το πεδίο Higgs εισήχθηκε στη θεωρία προκειμένου να λύσει ένα πολύ βασικό πρόβλημα, ότι είχαμε έτσι έναν όμορφο τρόπο να περιγράφουμε τις ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, για παράδειγμα, ξέραμε ότι θα έχουμε το φωτόνιο, φανταζόμασταν ενδεχομένως ότι υπάρχουν τα γκλουόνια για τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις, αλλά για παράδειγμα ξέραμε ότι οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις, οι οποίες είναι οι αλληλεπιδράσεις που ευθύνονται για την, για τη ραδιενέργεια, ουσιαστικά το πώς διασπώνται οι πυρήνες, τη φόρμη και άλλες τέτοιες διαδικασίες. Ξέραμε ότι αυτά τα σωματίδια, το W και το Z boson, τα είναι οι φορείς, όπως το φωτόνιο είναι φορέας της ηλεκτρομαγνητικής, πρέπει να έχουν μάζα. Το πρόβλημα είναι ότι στο πλαίσιο της θεωρίας που είχαμε, αυτή η μάζα δεν μπορούσε να εισαχθεί χωρίς να καταστρέψουμε τα μαθηματικά της θεωρίας. Δηλαδή, ουσιαστικά, όμως, να βάλεις τη μάζα, η θεωρία που έχεις γράψει δεν ίσχυε πλέον, έτσι, ας πούμε, με αυτούς τους όρους. Οπότε ουσιαστικά ο μηχανισμός Higgs, που ήταν ουσιαστικά δεν ήταν μόνο ο καθηγητής Higgs, ήταν και ο Englert και ο Brook και άλλοι εκείνη την εποχή, εισήγαν ένα μηχανισμό με τον οποίο προσπαθούσαν ουσιαστικά να σπάσουν αυτή τη συμμετρία, χωρίς όμως να τη σπάσουν σε ένα ανώτερο επίπεδο. Να υπάρχει συμμετρία στη θεωρία, η οποία ήταν καλή γιατί μας έδινε τις αλληλεπιδράσεις, αλλά να σπάσει αργότερα ώστε να δώσει μάζα στα σωματίδια. Αυτός ήταν λοιπόν ο σκοπός. Και ουσιαστικά για τα σωματίδια W και Z για τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις. Έτσι ξεκίνησε και μετά επεκτάθηκε και η υπόθεση είναι, η οποία σε ένα βαθμό έχει επιβεβαιωθεί και τώρα, ότι το σωματίδιο Higgs ή το πεδίο Higgs δημιουργεί και τη μάζα των άλλων σωματιδίων, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρόνια, τα μειόνια, τα tau leptons και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό για την επιστήμη, για την κατανόηση του μικρόκοσμου, γιατί ουσιαστικά σου εξηγεί σε έναν βαθμό το πώς δημιουργεί τη μάζα, πώς τα σωματίδια αποκτούν μάζα. Φυσικά αυτή δεν είναι η μάζα αναγκαστικά που βλέπουμε γύρω μας, είναι η μάζα των πιο στιγμών σωματιδίων, η οποία όμως ουσιαστικά είναι και ο σπόρος, αν θέλετε, τον οποίο η μάζα που παρατηρούμε γύρω μας δημιουργείται. Για παράδειγμα, η μάζα του πρωτονίου ή του νετρονίου δεν είναι άμεσα από το μηχανισμό Higgs. Είναι τα σωματίδια, τα quarks, παράδειγμα, που αποτελούν το πρωτόνιο, έχουν μάζα από το σωματίδιο Higgs, αλλά η μάζα του πρωτονίου έχει να κάνει με τον τρόπο που τον αλληλεπιδρούμε τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Οπότε, καταλαβαίνετε, ένα πολύ μικρό ποσοστό ουσιαστικά της μάζας του σύμπαντος έρχεται από το Higgs, αλλά στην πράξη είναι πολύ σημαντικό στο να ξεκινήσεις να φτιάχνεις πρωτόνια, νετρόνια και όλα τα λοιπά. Οπότε αυτό είναι, τώρα δεν ξέρω αν το επίπεδο. Δηλαδή, θα μπορούσα να πω ότι είναι ο μηχανισμός ο οποίος δημιουργεί το πεδίο μέσα από το οποίο ασώματα
χωρίς μάζα σωματίδια, αποκτούν μια μάζα και διαμορφώνονται προκειμένου να καταφέρουμε να τα αντιλαμβανόμαστε γύρω μας σε μεγαλύτερες κλίμακες, βέβαια. Ας πούμε για παράδειγμα το ηλεκτρόνιο. Ας πάρουμε ένα απλό πάνω. Το ηλεκτρόνιο έχει μια πολύ μικρή μάζα, μη μηδενική, έχει μια μάζα. Η μάζα του έρχεται, θεωρούμε, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα τελείως πειραματικά, αλλά έχουμε επιβεβαιώσει για τα πιο βαριά σωματίδια, ότι έρχεται από το μηχανισμό Higgs, για παράδειγμα. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε λίγο ότι το πεδίο Higgs είναι ουσιαστικά σαν ένα, είναι μια πολύ καθιερωμένη έτσι, αναλογία. Είναι, για παράδειγμα, σαν όταν είσαι στη θάλασσα και μπαίνεις στο νερό, ας πούμε το, Higgs, το πεδίο Higgs είναι το νερό και εσύ περπατάς μέσα και έχεις μια αντίσταση. Αυτή η αντίσταση στην κίνηση, που είναι η μάζα ουσιαστικά, δημιουργείται κάπως έτσι. Ουσιαστικά λοιπόν με τις αλληλεπιδράσεις με το πεδίο Higgs, το ηλεκτρόνιο και τα ομοιόνια και τα άλλα σωματίδια αποκτούν τη μάζα τους. Κάπως έτσι. Το μποζόνιο Higgs διέπεται και περιλαμβάνεται στους κανόνες της κβαντομηχανικής. Ναι, είναι, φυσικά, είναι στοιχειώδες σωματίδιο. Βασικά, το καθιερωμένο πρότυπο που σας είπα, που είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο των στοιχειώδων σωματίδιων σήμερα, ουσιαστικά προήλθε από την ζεύξη της κβαντομηχανικής και της ειδικής θεωρίας σχετικότητας. Όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε μια θεωρία όπου βάζουμε και την κβαντομηχανική από τη μία και την ειδική θεωρία της σχετικότητας, από εκεί βγήκε, ας πούμε, το καθιερωμένο πρότυπο. Η ανάλυση του μηχανισμού αυτού μας άνοιξε νέους διαδρόμους όσον αφορά στην κατανόηση των διαφορών που έχει η μάζα με την ύλη. Δηλαδή, μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι άλλο μάζα, άλλο ύλη, ότι αυτά τα δύο δεν συγχαίονται, διότι η ύλη αναγκαστικά δεν έχει μάζα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έδωσε ιδιότητες στα σώματα του μποζόνιου, ξέρεις, δεν είναι και ιδιότητες όσον αφορά τον κόσμο τον οποίο αντιλαμβανόμαστε. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, τώρα αυτό, κοιτάξτε, τεχνικά στο καθιερωμένο πρότυπο τα σωματίδια όλα είναι άμαζα μέχρι που εμφανίζεται το Higgs και ο μηχανισμός Higgs, ας πούμε, και έτσι αποκτούν τη μάζα τους. Τώρα, φυσικά, για εμάς, ως στη φάση του σύμπαντου που βρισκόμαστε, δηλαδή αυτά γίνανε, καταλαβαίνετε, το μηχανισμός Higgs το ξεκίνησε πολύ γρήγορα μετά το Big Bang. Οπότε, τίποτα, ναι. Δεκάτα. Λοιπόν, ακριβώς. Οπότε στην πράξη, σε όλη την ιστορία του σύμπαντος, ήταν εκεί. Αν ξαφνικά, ας πούμε, κάποιος πήγαινε και έσβηνε το πεδίο Higgs, τότε θα υπήρχε πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε τα σωματίδια ξαφνικά θα ήταν άμαζα. Θα γινόντουσαν άμαζα. Οπότε σίγουρα μας βοηθάει να κατανοήσουμε, ναι, το μηχανισμό με τον οποίο. Σας είπα, ο μηχανισμός Higgs σε πρώτη φάση εισήχθηκε για να εξηγήσουμε γιατί οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις είναι ασθενείς, ουσιαστικά. Γιατί οι διασπάσεις των σωματιδίων του πλουτονίου και οι ασθενείς διασπάσεις, radioactivity, υπάρχει. Έτσι, και ουσιαστικά αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι ασθενείς διασπάσεις είναι και αυτές που δεν διατηρούν αυτό που λέμε τη συμμετρία ΧΠ, ύλης αντί ύλης. Οπότε το γεγονός ότι εμείς είμαστε εδώ έχει να κάνει πολύ με αυτή την ασυμμετρία των ασθενών διασπάσεων. Οπότε ξεκίνησε από εκεί και μετά εξήγησε και τη μάζα, ας πούμε, των θερμιονίων, των μοζονίων των σωματιδίων της ύλης. Τώρα, οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Μας εξήγησε, έχουμε ουσιαστικά πλέον ένα μαθηματικό μοντέλο, έτσι, στο οποίο μπορούμε να εξηγήσουμε και να υπολογίσουμε περισσότερο αυτά που βλέπουμε στους επιταχυντές μας, δηλαδή από ενέργειες, αυτές που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, μέχρι αυτές που βλέπουμε στους επιταχυντές μας, που είναι πολύ ψηλότερες από αυτές που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μια σειρά από ανοιχτά ερωτήματα. Για παράδειγμα, το σωματίδιο Higgs και το πεδίο, ο μηχανισμός Higgs και το πεδίο Higgs δεν εξηγεί, για παράδειγμα, γιατί το μειώνιο, που είναι ένα βαρύτερο ηλεκτρόνιο, ουσιαστικά έχει 200 φορές μεγαλύτερη μάζα από το ηλεκτρόνιο. Αυτό δεν το εξηγεί. Λέει ότι είναι επειδή συζεύνεται, αλληλεπιδρά πιο ισχυρά με το πεδίο Higgs. Αλλά γιατί σημαίνει αυτό δεν ξέρουμε. Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Επίσης, δεν ξέρουμε γιατί ο μηχανισμός Higgs, ο οποίος, είπα έτσι, ριέχει έτσι το σπάσιμο της συμμετρίας, γιατί συνέβη, γιατί έσπασε αυτή η συμμετρία αφόρμητα, όπως λέμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Οπότε θέλω να πω ότι ναι, επιβεβαιώθηκε η θεωρία μας. Πλέον ξέρουμε ότι αυτό που χρησιμοποιούμε για να υπολογίζουμε διάφορες ιδιότητες και αυτά που περιμένουμε να συμβούν στα πειράματά μας, είναι επειδή υπάρχει το πεδίο Higgs και το σωματίδιο Higgs, αλλά υπάρχει μια σειρά από άλλα ερωτήματα τώρα. Όσον αφορά τώρα το πείραμα του ΣΕΜ, που συμμετείχατε για πολλά χρόνια. Ναι, τη συμμετέχω ακόμα. Τη συμμετέχετε ακόμα,
Τι προσδοκάει η ανθρωπότητα να ανακαλύψει με αυτό το πρωτοφανές, το τερατώδες πείραμα αυτό? Κοιτάξτε, το Large Hadron Collider, έτσι, ο μεγάλος επιταχυντής αδρονίων που λέμε στα ελληνικά, είναι πολύ μεγάλο πείραμα, είναι μια μεγάλη επέμβαση και έχει πολλά πείραματα. Και το πείραμα Atlas είναι ένα από αυτά, έτσι, είναι από τα τέσσερα κύρια πείραματα. Τώρα, το πείραμα Atlas και το πείραμα CMS, που είναι τα δύο έτσι, πιο μεγάλα πείραματα, είναι αυτό που λέμε general purpose. Δηλαδή, δεν είναι σχεδιασμένα για να κάνουν μια συγκεκριμένη μέτρηση, δεν δηλαδή, είναι σχεδιασμένα μόνο για να βρουν το Higgs, είναι σχεδιασμένα για να μελετήσουν μια πλειάδα φαινομένων. Και από εκεί πέρα υπάρχουν φαινόμενα τα οποία περιμέναμε να δούμε. Για παράδειγμα, το σωματίδιο Higgs, όταν το ανακαλύψαμε. Υπήρχαν πολλές ενδείξεις ότι πρέπει να το βρούμε. Είναι η γενική πρόταση στο παρελθόν, ούτως ή άλλως, βέβαια, ναι. Και όχι μόνο αυτό, βασικά ξέραμε ότι αν δεν το βρούμε στο μεγάλο επιταχυντή αδρονίων, τότε κάτι είναι σαραγό με τη θεωρία, δηλαδή κάτι πρέπει να αλλάξει. Mm-hmm. Αν το βρούμε, okay, επιβεβαιώνουμε κάποια πράγματα. Και φυσικά το να το βρεις είναι το πρώτο βήμα, πρέπει να μελετήσουμε τις ιδιότητες του κτλ. Οπότε πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό ίσως αργότερα στη συνέντευξη σας. Από εκεί και πέρα, οπότε από μία έννοια αυτό το βρήκαμε. Δηλαδή, ένα μεγάλο στόχο που ήταν να ανακαλύψουμε το σωματίδιο Higgs επιτεύχθηκε και τώρα περνάμε σε μια πιο λεπτομερή περίοδο όπου κάνουμε ολοένα και αυξανόμενες μελέτες των ιδιότητων του. Δηλαδή, ωραία, είναι εκεί. Μοιάζει περίπου το λέει στο καθιερωμένο πρότυπο. Αν το κοιτάξουμε όμως πιο αναλυτικά, είναι ή κάποια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στις προβλέψεις. Οπότε υπάρχει, και πέρα από αυτό, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα, για παράδειγμα. Το καθιερωμένο πρότυπο που προβλέπει το πεδίο Higgs, ουσιαστικά στην πιο απλή του μορφή, προβλέπει ένα σωματίδιο. Υπάρχουν άλλες θεωρίες, για παράδειγμα υπερσυμμετρία, η οποία προβλέπει ότι υπάρχουν πέντε σωματίδια Higgs. Αυτό δεν έχετε αναγκαστικά αντίθεση με το καθιερωμένο πρότυπο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να δούμε κάτι σαν το Higgs που είδαμε, που μοιάζει με, με αυτό το καθιερωμένο πρότυπο, και μετά υπάρχουν και άλλα τέσσερα. Αυτά, ας πούμε, υπάρχουν, θα ψάχνουμε. Δεν έχουμε κάτι ακόμα, αλλά θέλω να σου πω, είναι ένα πεδίο έρευνας. Γιατί θα μου πείτε τώρα η υπερσυμμετρία είναι ενδιαφέρουσα? Η υπερσυμμετρία είναι ενδιαφέρουσα γιατί, για παράδειγμα, λύνει κάποια προβλήματα που σας έλεγα για το πώς, εν πάση περιπτώσει, ο μηχανισμός Higgs, για το πώς το Higgs έχει τη μάζα που έχει. Και αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί το Higgs έχει τη μάζα του έχει, γιατί κάποιοι υπολογισμοί που υποθέταμε ότι μπορεί να μην συγκλίνουν με την συμμετρία, συγκλίνουν κτλ. Οπότε υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, αρκετά έντονο θεωρητικό, να καταλάβουμε αν η υπερσυμμετρία υπάρχει. Από εκεί και πέρα, κοιτάμε όμως και πιο γενικά. Δηλαδή, πέρα από τη συμμετρία, υπάρχουν άλλα μοντέλα, άλλες θεωρίες, όπως οι επιπλέον διαστάσεις, για παράδειγμα, οι επιπλέον διαστάσεις είναι ένα. Τα οποία προβλέπουν άλλα φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να συμβούν. Και αυτές, για παράδειγμα, οι επιπλέον διαστάσεις κατά κύριο λόγο προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί η βαρύτητα είναι πιο ασθενής από όλες τις άλλες αλληλεπιδράσεις. Οπότε σου λέει ο άλλος ότι ναι, μπορεί να είναι γιατί υπάρχουν επιπλέον διαστάσεις και κατά κάποιο τρόπο η βαρύτητα. Παρετώνια διαχέονται προς τα εκεί. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχουμε βρει επιπλέον διαστάσεις ακόμα, αλλά το ψάχνουμε. Θέλω να πω. Και μετά υπάρχουν και μελέτες που είναι ακόμα πιο γενικές. Δηλαδή, χωρίς αναγκαστικά να υπάρχει κάποια θεωρία που θα προτείνει κάτι, μπορείς να κάνεις πιο γενικές έρευνες για το αν σε διάφορες, ας πούμε αυτό που λέμε τελικές καταστάσεις, διάφορες τύπους γεγονότων που βλέπεις στον εχνετή μας, αν συμφωνούν με αυτά που προβλέπει το καθιερωμένο πρότυπο και η κατανόησή μας της θεωρίας, ή για παράδειγμα υπάρχει κάποια απόκληση. Οπότε θέλω να σας πω, υπάρχει, έτσι, πέρα από αυτά που είχαμε ήδη, αν θέλετε, στον μπλοκάκι μας και λέγαμε πρέπει να ψάξουμε για το Higgs, να ψάξουμε για το Supersymmetry, πρέπει να ψάξουμε για το ένα για το άλλο, τα οποία συμβαίνουν και έχουμε ήδη ανακαλύψει το Higgs που είναι σημαντικό. Υπάρχει και μια ευρεία άλλων αναζητήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι τελείως αναπάντεχες. Οπότε θέλω να πω, επειδή για την ανθρωπότητα που μου είπατε, σίγουρα η ανθρωπότητα, εντάξει, όταν χτίζει ένα τέτοιο επιταχυντή, φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του εγχειρήματος, είναι η αναζήτηση, ας πούμε, έτσι, σε ένα επίπεδο διανοητικό, να καταλάβεις καλύτερα τον κόσμο γύρω σου, έτσι, το οποίο ουσιαστικά είναι και αυτό που κάνει την ανθρωπότητα αυτό που είναι, έτσι, ότι προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο γύρω της όσο πιο καλά μπορεί και σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο στη φυσική, στη χημεία, στην ιατρική κτλ. Από εκεί και πέρα, φυσικά, εντάξει, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, όπου, αν θέλετε,
λίγο πιο πρακτικό, ότι εντάξει, υπάρχει και μια επιστροφή στην επένδυση πέρα από την επιστήμη, έτσι, την οποία μπορούμε να συζητήσουμε αν θέλετε. Είναι πέρα ότι εκπαιδεύονται πολλοί επιστήμονες οι οποίοι μετά πάνε και δουλεύουν όχι μόνο στην επιστήμη αλλά και σε ερευνητικά εκτός επιστήμης στη βιομηχανία. Υπάρχουν τεχνολογία που αναπτύχθηκε για να γίνουν αυτά τα πειράματα. Για παράδειγμα, οι μαγνήτες του Large Hadron Collider είναι από τους ισχυρότερους μαγνήτες που ας πούμε, έχουν δημιουργηθεί και σε μεγάλο σε τέτοιο πλήθο ειδικά. Οπότε θέλω να πω, υπάρχουν πολλά αυτό που λένε spin-offs, τα οποία ξέρετε, καμιά φορά δεν τα υπολογίζουμε ή δεν τα ακούμε τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, πριν 100 χρόνια, ξέρετε, ανακαλύφθηκαν οι ακτίνες Χ και εντός 6 μηνών είχαμε ακτινογραφίες. Τώρα ίσως είναι πιο, αν θέλετε, χαμηλού προφίλ η ανακαλύψη. Αλλά θέλω να σας πω ότι ακόμα, για να καταλάβετε, έτσι, ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο έχω δύο που μου αρέσουν πάρα πολύ. Το ένα είναι ότι όταν έχεις τους δύο μαγνήτες του LHC, έχουν κενό μέσα για να περνάνε τα σωματίδια απρόσκοπτα και πρέπει να τα συνδέσεις κάπου. Έτσι, πρέπει να κάνεις κάποια διεπαφή, ώστε να περνάνε από το ένα στο άλλο, χωρίς να μπαίνει αέρας αφενός και χωρίς να χάνουν και πολλή ενέργεια. Και για να κάνεις αυτή τη συγκόλληση, ας πούμε, εκεί, συμβαίνει ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα στα φωτοβολταϊκά. Γιατί και τα φωτοβολταϊκά έχεις κενό και θες να μάθεις πώς να κολλήσεις το γυαλί από πάνω χωρίς να μπαίνει αέρας. Οπότε θέλω να πω, αυτό τώρα είναι μια εφαρμογή που ποιος θα το περίμενε. Ή για παράδειγμα, ένα άλλο που είναι, ας πούμε, και δεν θα σας κουράσω με αυτά, άλλο, το οποίο μου φαίνεται πολύ εντυπωσιακό, είναι ότι καταλαβαίνετε οι ανιχνευτές μας είναι τεράστιοι. Δηλαδή, το Atlas είναι ένας κύλινδρος περίπου 45 μέτρα μήκος και 30 μέτρα διάμετρος. Έτσι. Τώρα, για να κάνουμε τις μετρήσεις μας, πρέπει να γνωρίζουμε με μεγάλη ακρίβεια στο επίπεδο των 50 μικρομέτρων πού βρίσκονται όλα αυτά τα κομμάτια του ανιχνευτή. Οπότε έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα με λέιζερ, το οποίο ουσιαστικά μετράει τις αποστάσεις όλες αυτές με μεγάλη ακρίβεια. Τώρα, κάποιοι συνάδελφοι έχουν μια φοβερή ιδέα ότι χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα για να ψηφιοποιήσουν πολύ παλιούς δίσκους γραμμοφώνου, από τους πρώτους, τους οποίους δεν μπορούσαν να τους ακουμπήσει γιατί θα καταστρεφόντουσαν. Οπότε αυτοί με το λέιζερ καταφέρανε να παράξουν τα αυλάκια στους δίσκους και να τους κάνουν ψηφιακούς, χωρίς να τους ακουμπήσουν. Θέλω να σας πω, αυτά τώρα είναι απλά έτσι παραδείγματα, τα οποία για μένα είναι πολύ εντυπωσιακά, από το τι μπορεί ας πούμε, να έχει από τη βασική έρευνα, χωρίς να το περιμένει. Ναι. Πάντως, στο σημείο αυτό, κύριε Νικολόπουλε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, επειδή για πολλά χρόνια στη λειτουργία του συγκεκριμένου πείραμα, δεν έχουμε συχνές ανακοινώσεις κάποιων αποτελεσμάτων, κάποιων ανακαλύψεων, τα οποία προκύπτουν από το ΣΕΜ. Ναι. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι είναι ελαφρώς άδικη αυτός ο χαρακτηρισμός, με την έννοια ότι καταρχήν αποτελέσματα βγαίνουν συνέχεια. Έτσι, αυτή τη στιγμή το πείραμα Atlas έχει, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 650 άρθρα επιστημονικά που έχουν δημοσιευτεί και κάποιο αντίστοιχο αριθμό έχει το πείραμα CMS και τα άλλα πειράματα φυσικά έχουν τους δικούς αριθμούς. Οπότε θέλω να πω ότι σε μια δεκαετία μέσα 650 άρθρα είναι, καταλαβαίνετε, 65 άρθρα τροχόνου, που είναι μεγάλος αριθμός. Ενδεχομένως τώρα δεν θέλω να πω κάτι λάθος, αλλά μπορεί να είναι και ίσως ο πιο παραγωγικό σαν πειράματα από αυτά που είχαμε σε όλη την ιστορία. Και εν γέννη, πολλά από τα πειράματα στο παρελθόν είχαν ουσιαστικά, ξέρετε, κάποια κύρια μέτρηση που καταφέραν και κάνανε και ήταν μια ανακάλυψη, αν θέλετε, και μετά υπήρχαν μια σειρά από άλλες μετρήσεις που είτε επιβεβαιώσαν το καθιερωμένο πρότυπο, είτε, ξέρετε, δεν βρήκαν κάτι καινούριο. Το οποίο είναι ήδη γνώση, έτσι, τώρα μην βρει κάτι καινούριο. Οπότε θέλω να πω ότι για αυτά όμως δεν ακούει κανείς. Έτσι, οπότε, το σωματίδιο Higgs προφανώς ήταν μεγάλη είδηση, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που γίνεται για την οποία δεν ακούγεται. Τώρα, έχετε ένα δίκιο ότι προφανώς χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και αυτό είναι και χαίρομαι που ας πούμε, μιλάμε, γιατί νομίζω είναι και για τους δημοσιογράφους έτσι, η δουλειά, ότι δεν είναι μόνο αυτά που κάνουν headlines, μόνο η πρωτοσέλιδα, μια γενικότερη ας πούμε. Εξήγηση του ένα επιστήμονα. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν επιστήμονες που μπορεί να δουλεύουν μια ζωή στο εργαστήριο πολύ σκληρά να βγάλουν μια πλειάδα ας πούμε, σημαντικών αποτελεσμάτων από δεν κάνουν ανακάλυψη σε όλη τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή του πήγε στράφη. Έτσι, κάτι πολύ σημαντικά συνεισφορά. Ο καθένας συνεισφέρει όπως ναι, σωστά. Ναι, οπότε θέλω να σας πω. Ναι, τώρα, απλώς να σας πω ότι από εδώ και πέρα, έτσι, τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι. Το πείραμα σταμάτησε μάλιστα τώρα, νομίζω αυτές τις μέρες σταματάει ο επιταχυντής για επισκευές και τα λοιπά και θα συνεχίσει ξανά το
αρχές του 20, 19, 20, αρχές του 21, για 3 χρόνια και μετά θα σταματήσει για πάλι κατασκευές και θα τρέξει για άλλα 10 χρόνια μετά. Σίγουρα, όταν κάνουμε, αλλάζουμε ενέργεια, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε στα 7 τεράστια βόλτ, μετά από ένα χρόνο, δύο, το πήγαμε στα 8, όπου έγινε και ανακάλυψη. Μετά το 16 ξεκινήσαμε στα 13. Τώρα, είναι σημαντικό ότι όποτε αλλάζεις ενέργεια, είναι ενδεχομένως πιο εύκολο, είναι πιο εύκολο να περιμένεις κάτι που δεν περίμενες να συμβεί ξαφνικά. Το οποίο δεν συνέβη, για παράδειγμα, να πήγαμε στα 13 TV. Οπότε, αν δεν γίνει αυτό, μετά πρέπει να πας σε όλο και πιο λεπτομερείς μελέτες. Δηλαδή, χρειάζεσαι να μαζέψεις πολλά δεδομένα, γίνεται, και να φτάσεις σε επίπεδο 1%, 2% και λιγότερο. Οπότε, εκεί καταλαβαίνετε ότι παίρνει πιο πολύ χρόνο. Οπότε, ο ρυθμός με τον οποίο ακούς νέα αποτελέσματα, έτσι κάπως μηδένει. Επίσης, καθώς περνάει ο χρόνος, κάνουμε και καινούργιες μελέτες. Δηλαδή, ξαφνικά ιδέες που δεν υπήρχαν έρχονται και τις δοκιμάζουμε. Και εκεί μπορεί να έρθει κάτι ξαφνικά να ακούσετε. Οπότε θέλω να πω ότι η ροή των αποτελεσμάτων είναι συνεχής, απλά δεν έχουμε συνέχεια αποτελέσματα που κάνουν πρωτοσέλιδα. Αυτό είναι και κάτι που κακό, ξέρετε. Από τη μία θέλουμε να κάνουμε πρωτοσέλιδα, γιατί σημαίνει ότι βρήκαμε κάτι που προχωράει ένα βήμα μακρύτερα από την κατανόησή μας. Απ' την άλλη, και όταν επιβεβαιώνουμε αυτά που ξέρουμε ισχύουν, είναι και το σημαντικό, έτσι. Δηλαδή το θέμα είναι ότι το δουλεύει. Κύριε Νικολόπουλε, ασχολείστε και με έναν άλλο, πιο μυστηριώδη χώρο, ο οποίος ακόμα βέβαια είναι υπό διερεύνηση και δεν έχει αναλυθεί στο πλήρες εύρος του. Αναφέρομαι σκοτεινή ύλη και θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να μας πείτε αφενός γιατί τη λέμε σκοτεινή. Και δεύτερον, πόσο αυτή η λεγόμενη σκοτεινή ύλη και οι συγκεντρώσεις της επηρεάζουν τη διάταξη του σύμπαντος όπως εμείς το βλέπουμε από τα τηλεσκόπια μας κτλ. Ναι. Η σκοτεινή ύλη, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι όπως σας είπα, για παράδειγμα στο πείραμα Atlas, νομίζω αν έκανα στο καλοκαίρι του 2003, οπότε είναι καταλαβαίνετε πολλά χρόνια και μάλιστα, έτσι να το πούμε ας πούμε και αυτό, ότι είχα και μεγάλη συμμετοχή στην ανακάλυψη του σημαντικού κινδύνου, ότι ηγήθηκα μία από τις ομάδες που, ενός από τα κανάλια που ανακαλύφθηκε το Higgs τότε, έτσι μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που δούλευε σε αυτό. Η σκοτεινή είναι ένα ενδιαφέρον που είναι πιο... Παρότι πάντα είχα ενδιαφέρον και σας είπα ήδη και στο πείραμα Atlas έχω κάνει κάποιες μελέτες σκοτεινή, τώρα συμμετέχω σε ένα πείραμα που ψάχνει απευθείας, αυτό που λέμε direct detection, απευθείας ανακάλυψη σκοτεινή ύλη, όχι μέσω επιταχυντών. Η σκοτεινή ύλη, λοιπόν, γιατί είναι σκοτεινή, κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε, ότι καμιά φορά μπορεί να ξέρεις ότι κάτι πάει στραβά, αλλά να μην ξέρεις τι. Η σκοτεινή ύλη, όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι παρατηρούμε το, για παράδειγμα, ότι κοσμολογικές αποστάσεις, παρατηρούμε τις γαλαξίες ή ομάδες γαλαξιών, και επειδή βλέπουμε το φως και ξέρουμε με βάση το πόσο φως δίνουν τα αστέρια, μπορούμε να υπολογίσουμε τη μάζα τους, οπότε βλέπουμε τα αστέρια, βλέπουμε την κατανομή τους στις γαλαξίες και μπορούμε να υπολογίσουμε με πόση ταχύτητα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από τις γαλαξίες ή οι γαλαξίες μεταξύ τους σε σμήνη γαλαξιών, έτσι. Μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό και μετά μετράμε τις ταχύτητες αυτές και βλέπουμε ότι δεν συμφωνούν. Βλέπουμε μάλιστα ότι ενώ περιμένουμε ας πούμε, αυτή η ταχύτητα να αυξάνει καθώς πας από το κέντρο του γαλαξία προς την περιφέρεια και αφού βγεις εκτός του φωτεινού κομματιού του γαλαξία να αρχίσει να πέφτει, αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυξάνει και μετά μένει σταθερό. Έτσι, το οποίο όταν βάλεις τους υπολογισμούς του κάτω σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει επιπλέον μάζα, επιπλέον ύλη, η οποία οδηγεί αυτή την ταχύτητα, την περιστροφή. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη μάζα δεν τη βλέπουμε. Γιατί αν τη βλέπαμε, θα την είχαμε βάλει στους υπολογισμούς μας. Άρα, έτσι έρχεται καταρχήν ο όνος σκοτεινή ύλη, με την έννοια ότι ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε με τα τηλεσκόπια μας είναι φως ή κάποιο άλλο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αυτό δεν εκπέμπει φως, δεν ανακλά φως. Οπότε είναι σκοτεινό. Οπότε έτσι είναι αυτός ο όρος. Δεν είναι, ας πούμε, πολύ μυστήριος όρος, είναι πολύ ευθεία η αναλογία. Οπότε είναι ύλη που δεν ακτινοβολεί. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό γιατί καταλαβαίνετε, σας λέω ότι αν δεν βάλουμε τη σκοτεινή ύλη μέσα, δεν καταλαβαίνουμε γιατί τα σμήνη γαλαξιών γυρνάνε γύρω όπως γυρνάνε, γιατί οι γαλαξίες οι ίδιοι γυρνάνε γύρω όπως γυρνάνε. Και αυτό δεν είναι, ξέρετε, μια παραξενιά ενός γαλαξία. Είναι πολύ δεδομένο
σχεδόν σε όλους τους γαλαξίες. Δηλαδή, μεγάλη πλειονότητα των γαλαξιών και τα σμήνη γαλαξιών του παρατηρούμε αυτό. Δηλαδή, πολύ διαδεδομένο. Μάλιστα, ο υπολογισμός είναι ότι σε όρους ύλης, σε όρους μάνας, η σκοτεινή ύλη αντιστοιχεί περίπου στο 85% της μάζας του σύμπαντος, το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Τώρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λέτε ότι η περισσότερη ύλη που βρίσκεται εκεί πάνω είναι αυτή η οποία, την οποία δεν βλέπουμε. Ναι, ακριβώς αυτό που λέμε σκοτεινή. Είναι αυτή που επηρεάζει 100%, δηλαδή σε μεγαλύτερο βαθμό θέλω να πω, την κίνηση των αστεριών, των γαλαξιών και γενικά όλων των ουράνιων σωμάτων από πάνω μας. Ναι, και το πώς. Την οποία γνωρίζουμε και ελάχιστα πράγματα. Ναι, να σας ρωτήσω εδώ, υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρχει αυτή η σκοτεινή ύλη και κάτι να μην μπορούμε να αντιληφθούμε καλά στους υπολογισμούς μας? Καταρχήν, να πούμε ότι η σκοτεινή ύλη πλέον, αυτό που σας είπα με την περιστροφή των γαλαξιών, ήταν η πρώτη ένδειξη. Έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά από άλλα παρατηρησιακά δεδομένα που συγκλίνουν ότι υπάρχει κάτι παραπάνω εκεί. Έτσι. Αυτό οπότε θεωρούμε ότι όντως είναι, είναι. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Τώρα, επειδή με ρώτησατε αν είναι κάτι που είναι στους υπολογισμούς μας. Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς υπάρχουν διάφορες ας πούμε, μετρήσεις και παρατηρησιακά δεδομένα που συγκλίνουν, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να είναι κάποιο λάθος, έτσι, για όλα να γίνουν. Τώρα, υπάρχει όμως ένα ερώτημα, για παράδειγμα. Είναι λογικό, ας πούμε, να πιστεύεις ότι αν αυτή η σκοτεινή ύλη είναι η ύλη, θα πρέπει να αποτελεί από σωματίδια, έτσι. Οπότε, γι' αυτό και ψάχνουμε αν τα σωματίδια δημιουργούνται στον LHC ή αν τα σωματίδια θα τα δούμε στα πειράματα της direct detection, της απευθείας ανακάλυψης. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχουν και νέα σωματίδια, αλλά για παράδειγμα η γενική σχετικότητα και χρησιμοποιούμε για να εξηγήσουμε σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε, τις κινήσεις των αστυνομικών, μπορεί να μην ισχύει. Μπορεί να, για την ακρίβεια, ούτε καν γενική σχετικότητα είναι modified Newtonian dynamics, γιατί δεν χρειάζεται καν ας πούμε, γενική σχετικότητα άμεσα, ότι δεν ισχύουν σε αυτές τις κλίμακες απόστασης και υπάρχουν αποκλίσεις από εκεί, οπότε αυτές οι αποκλίσεις είναι που οδηγούν σε αυτή τη διαφορά. Δηλαδή, ότι, όχι ότι δεν είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε, αλλά ότι η θεωρία που χρησιμοποιούμε δεν είναι σωστή και πρέπει να αλλάξει. Τώρα, σε αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ανοιχτό ερώτημα. Έτσι, και υπάρχουν και στα δύο στρατόπεδα αρκετοί άνθρωποι, αν και αυτό το δεύτερο, η modified Newtonian dynamics που σας είπα, είναι το μικρότερο στρατόπεδο. Δηλαδή, είναι πιο λίγοι άνθρωποι που το ακολουθούν. Το θέμα είναι τώρα πόσο μπορείς με αυτές τις θεωρίες να εξηγήσεις αυτά που βλέπεις. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι modified Newtonian dynamics μπορούν να εξηγήσουν κάποια παρατηρησιακά δεδομένα, αλλά όχι όλα. Και γενικώς υπάρχει μια. Ότι η αντίληψη ότι υπάρχουν σωματίδια είναι οδηγεί. Εξηγεί καλύτερα παρατηρησιακά δεδομένα. Η υπόθεση ότι υπάρχουν σωματίδια εκεί πέρα και ότι αυτό είναι όντως ύλη με την έννοια των σωματιδίων, εξηγεί τα παρατηρησιακά δεδομένα καλύτερα. Και από το Cosmic Microwave Background και από άλλα. Έτσι. Οπότε, δεν θεωρώ ότι είναι λάθος. Γιατί, για παράδειγμα, ακόμα και αν ανακαλύπταμε ότι η Modified Newton Dynamics είναι η λύση στο πρόβλημα, είναι τεράστιο, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι η αντίληψή σου με το πώς αλληλεπιδρούν τα σωματίδια μεταξύ τους σε αυτές τις κλίμακες ήταν λάθος. Είναι λάθος, μένει τελείως. Θέλω να πω, λοιπόν, οπότε, εγώ, ξέρετε, είμαι της άποψης ότι δεν μπορείς να, υπό μία να επιβάλλεις τη φύση το τι θες εσύ. Η φύση θα σου πει, έτσι, εσύ το που πρέπει να κάνεις είναι να ψάξεις. Οπότε αυτό κάνουμε. Ψάχνουμε και ελπίζουμε ότι θα μάθουμε περισσότερα σύντομα. Υπάρχουν, ναι, παρακαλώ. Στην έρευνά σας εσείς τι ακριβώς κάνετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, η έρευνά μου, εγώ είμαι σε ένα σχετικά μικρό πείραμα που ονομάζεται NewsG, το οποίο θα γίνει στο Snow Lab του Καναδά. Τώρα, αυτό το πείραμα έτσι είναι λίγο ιδιαίτερο, γιατί μέχρι σήμερα, επειδή και λόγω της υπερσυμμετρίας, θεωρούσαμε ότι αυτό που λέμε το ελαφρύτερο υπερσυμμετρικό σωματίδιο θα αποτελεί και ένα πολύ έτσι, καλό υποψήφιο για τη σκοτεινή ύλη. Γιατί είναι ένα σταθερό σωματίδιο, δεν διασπάται, το οποίο δεν αλληλεπιδρά τόσο πολύ με τα σωματίδια του στάνταρ, του καθιερωμένου προτύπου. Είναι ουδέτερο, δεν είναι φορτισμένο. Οπότε είναι ένας καλός υποψήφιος για να είναι η σκοτεινή ύλη. Αν τα βάλεις αυτά,
σου λέει ότι η σκοτεινή ήδη πρέπει να έχει μάζα, το σωματίδιο αυτό πρέπει να έχει μάζα περίπου τα 90 γίγα ηλεκτρον βολτ. Έτσι, περίπου ας πούμε 65 φορές τη μάζα του πρωτονίου. Τώρα, το θέμα είναι ότι supersymmetry δεν έχουμε δει και όλα μας τα πειράματα που ψάχνουν για αυτόν τον καλύτερο ή πιο motivated, αν θέλετε, υποψήφιο, δεν έχουν δώσει κάτι μέχρι τώρα. Οπότε αρχίζουμε και κοιτάμε ευρύτερα, σε μια ευρύτερη περιοχή μαζών, όσο μπορούμε. Οπότε εγώ αυτό το πείραμα που συμμετέχω κοιτάει για ελαφρύτερους υποψηφίους, υποψήφια σωματίδια, που είναι τις τάξεις μεταξύ 100 MeV, δηλαδή από τη μάζα του μειονίου, αν θέλετε, μέχρι περίπου 10-15 φορές τη μάζα του πρωτονίου. Και για να το κάνεις αυτό, χρειάστηκε να κάνουμε μια... οι συνάδελφοι επινοήσαν έτσι έναν καινούριο ανιχνευτή. Ένα καινούριο ανιχνευτή, γιατί οι καθιερωμένοι νυχτές που χρησιμοποιούμε για να βρούμε σωματίδια στα 50 GeV στη σκοτεινή ύλη, δεν δουλεύουν τόσο εύκολα. Υπάρχουν διάφορα τεχνικά προβλήματα για να βρουν χαμηλή μάζα σωματίδια. Από εκεί πέρα, κάνουμε μια σειρά από προσομοιώσεις προς το παρόν και ετοιμάζουμε τον ανιχνευτή. Έχουμε ήδη ένα technical, όπως το λέμε, run. Πήραμε κάποια δεδομένα και κάναμε μια πρώτη μέτρηση για να αποδείξουμε ότι η τεχνική δουλεύει και ότι το πείραμα είναι δυνατό να γίνει. Και τώρα ουσιαστικά χτίζουμε το, αν θέλετε, αυτό που λέμε το full scale, δηλαδή στο πλήρες μέγεθος των ανιχνευτή, ο οποίος αναμένεται να εγκατασταθεί στον Καναδά, στο Snow Lab, το επόμενο καλοκαίρι και να πάρουμε μετρήσεις προς το τέλος του επόμενου χρόνου. Οπότε είναι, αν θέλετε, μια καινούργια ιδέα για το πώς να ψάξει για σκοτεινή ύλη. Γενικά αυτό είναι κάτι που εμένα μου αρέσει. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και ένα πειραματικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, και αυτό προσπαθώ να κάνω και στο Atlas. Έτσι, προσπαθώ να κάνω όχι μόνο. Εντάξει, προφανώς έκανα την ανάλυση Higgs σε ZZ σε 4 τόνια, που ήταν ένα από τα κύρια κανάλια. Αλλά προσπαθώ να κάνω και αναλύσεις που για παράδειγμα είναι καινούργιες ιδέες που τις περιμέναμε πριν. Έτσι αντίστοιχα και σε αυτό με τη σκοτεινή ύλη, αυτό είναι ένα καινούργιο ανοιχτή. Μάλιστα έχει μια σειρά από εφαρμογές για να βλέπεις σπεκτροσκοπία νετρονίων και τα λοιπά, οπότε είναι και ενδιαφέρον και από εφαρμογής, απόψη εφαρμογής. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε έτσι κάτι καινούριο. Και τώρα, αν θα δείξει κάτι, αυτό ξέρετε, το διαλέγουμε εμείς. Πού σας βρίσκουμε για καθηγητά τώρα που... Είμαι στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία. Διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ? Ναι, είμαι καθηγητής εδώ. Σε ποιο τμήμα? Στο τμήμα φυσικής, είναι το School of Physics and Astronomy που έχουμε εδώ. Θα μας πείτε, πού μεγαλώσατε? Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα. Έζησα όλη μου τα νεανικά μου χρόνια, αν θέλετε, μέχρι τα 24 μου που ήρθα τη Γενέβη. Έμενα με τους γονείς μου και την αδερφή μου στη Σαχαρνές Αττική, η Μενίδη. Εκεί μεγάλωσα. Στα 24 μου ξεκίνησα. Βέβαια, οι γονείς μου έρχονται από την Πελοπόννησο. Εντάξει, δεν είναι σχετικό, αλλά έτσι να το πούμε και αυτό. Σπουδάσατε στο φυσικό της Αθήνας? Ναι, έκανα διδακτορικό με τον κύριο Φασουλιώτη, που είναι στην ακόμα στο φυσικό της Αθήνας. Και μετά, το 24 χρονών, για το διδακτορικό μου ουσιαστικά έφυγα, ενώ ήμουν με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, εργαζόμουν στο ΣΕΡ. Ήταν μια συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστήμιου της Αθήνας και του εργαστηρίου Brookhaven στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν τελείωσα το διδακτορικό μου, έγινα και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Brookhaven, το οποίο για μένα ήταν έτσι ένα, αν θέλετε, όνειρο ζωής, γιατί διάβαζα σαν φοιτητής για το Brookhaven National Lab, το οποίο είναι ένα από τα πολύ μεγάλα εργαστήρια, και έλεγα πάντα θα ήθελα, ας πούμε, να γίνω ερευνητής εκεί. Και εντάξει, έγινε και αυτό. Ενδεχομένως και θα τύχει, αλλά δεν έχει σημασία. Έμεινα εκεί 2 χρόνια σαν ερευνητής και τότε, εντάξει, το Πανεπιστήμιο του Birmingham πρόσφερε μια θέση λέκτορα. Οπότε έμεινα ακόμα, ήμουνα με το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, αλλά έμεινα 2 χρόνια ακόμα στη Γενέβη, όλα αυτά τα χρόνια ήμουν στη Γενέβη. Και μετά από το 2014 είμαι πλέον εγκατεστημένος στο Μπέρμιγχαμ, από τα τέλη του 2014, και διδάσκω εδώ και ταξιδεύω στη Γενέβη για το πείραμα και τις συνειδήσεις για να συμμετέχω στο πείραμα. Και σε λίγο καιρό και στον Καναδά. Ναι, ο Καναδάς είναι το πιο δύσκολο, είναι το πιο μακριά, αλλά θα δούμε, ναι. Ναι, θα γίνει και αυτό.